Αμέσως να καλωσορίσω στη τηλεφωνική γραμμή, θα σας πω τα νέα στη συνέχεια γιατί υπάρχουν και διάφορες πληροφορίες, τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεως, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτή την ιστορία της Νοβάρτης που εξελίχθηκε την περασμένη εβδομάδα προς τα τέλη της εβδομάδας σε δύο επίπεδα. Είχαμε αφενός μεν το τέλος των εργασιών της Προκαταρκτικής Επιτροπής για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και από την άλλη είχαμε και αυτόν τον εξοδικαστικό συμβιβασμό που έγινε στην Αμερική και είπε το ελληνικό δημόσιο ότι θα διεκδικήσει και εδώ αποζημιώσεις. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι είστε το μοναδικό από τα 10 πολιτικά πρόσωπα που κρατείτε σε ομοιρία. Μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι, σωστά, μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο, έχετε δίκιο. Έχετε κάποια ενημέρωση μετά από αυτήν την εξέλιξη, αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη για εσάς και από την δικαιοσύνη? Δεν έχω ενημέρωση. Το μόνο που έχω είναι αυτό που πήρε η Βουλή ως απολογίες των κυρίων, της κυρίας Αγγελέας διαφθοράς των επικούρων εισαγγελέων της, όπου από ό,τι διάβασα και από τη δική μου περίπτωση είπαν ότι ναι μεν δεν μου έχουν βρει απολύτως τίποτα, αλλά έχουν ζητήσει, λέει, δικαστική συνδρομή από 29 χώρες για να το ψάξουν καλύτερα. Το έλαβε ότι αυτό είναι τελείως εκτός πραγματικότητας, πρώτο και κυριότερο διότι αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να περιμένουν χρόνια. Δικαστική συνδρομή 29 ετών μπορεί να κάνει μια πενταετία. Σωστό. Μα εγώ θυμάμαι όμως και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τότε πρωθυπουργό, που λέει τα στοιχεία τα περιμένουμε από το FBI. Ότι οι Αμερικάνοι τα ψάχνουν και επειδή ψάχνουν καλύτερα από εμάς, από την Αμερική θα έρθουν. Τώρα η Αμερική λέει ότι δεν υπάρχει κάτι. Η ιστορία του FBI ήταν από την αρχή μια κωμωδία. Ναι. Θα σας υπενθυμίσω ότι ο κύριος Πάγιατ είχε κάνει δήλωση επί Τσίπρα ότι το FBI δεν ερευνά Έλληνες πολιτικούς. Mm-hmm. Είχε γίνει σχετική, δεν ξέρω αν θυμάστε να βάλει, γίνει και ένας πανικός γενικός και γίνονταν μια φασαρία. Ναι. Λοιπόν, όλοι ξέραμε ότι το FBI δεν έχει πολιτικούς. Ναι. Το ξέραμε, απλώς το μάθαμε και επισήμανε ότι βούλα. Mm-hmm. Ωραία. Άρα, εσείς αναμένετε ακόμα από τη δικαιοσύνη, μπας και φιλοτιμηθεί και δώσανε τέλος. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, ότι εδώ πέρα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν με τους πηγές πολιτικούς μια έτσι πολύ αρνητική γενικώς εικόνα, δυστυχώς. Ναι. Και πολλοί μπορεί να λένε, έλα μόνο, δεν πειράζει, υπουργός είναι βουλευτής, θα ταλαιπωρηθεί. Ναι. Όμως δεν είναι έτσι. Σε μια δημοκρατία έχουμε όλοι δικαιώματα, όπως έχουμε όλοι και υποχρεώσεις. Ασφαλώς. Λοιπόν, εδώ η κυρία Τουλουπάκη έχει παραβιάσει με τους επικούρους της Αγγελής όλα μου τα συνταγματικά δικαιώματα. Όλα μου, με τη σειρά όλα. Mm-hmm. Όλο το θεματικό δικαίωμα τον παραβιάζει όλο. Το γιατί δεν ξέρω. Έπρεπε, μα ψάχνουν τα δείγματα της παθητικής ορθοδοκίας ενώ δεν είναι αρμόδιοι. Μας κρατάνε σε ομοιρία ενώ εκ του νόμου έπρεπε σε 6 μήνες να έχουν τελειώσει προκαταρκτική έρευνα, άντε με μια διασταλτική ερμηνεία να πάρουν ξέρω λίγο χρόνο παραπάνω. Δεν μας έχουν καλέσει απολογία, δεν μας αφήνουν να ξέρουμε τη θέση μας, δεν μας ασκούν δίωξη, δεν μας κάνουν τίποτα. Ναι. Εγώ τι λέω, κυρία μου, είσαι εισαγγελέας. Μάλιστα. Τι σου λέω όμως, να αποφασίσεις αν έχεις αποχρώσεις ενδείξεις. Πολύ ωραία. Έχεις το χρόνο πια να αποφασίσεις. Εάν έχεις βρει αποχρώσεις ενδείξεις, το αδίκημα που έχεις δικαίωμα με ερευνήσεις, που είναι το ξέπλυμα, mm-hmm. μου ασκείς δίωξη. Α, εγώ απολογούμε, αποφασίζει το δικαστήριο αν είμαι αθώος ή αν είμαι ένοχος. Yeah. Πολύ ωραία. Εάν δεν έχεις αποχρώσεις ενδείξεις, με βάζεις στο αρχείο. Τώρα με κρατάς επάπειρον. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι, και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να ζητήσεις δικαστική συνδρομή και για τους άλλους 7 και να τους έχει όλους σε εμμυρία. Ούτως ή άλλως μπορεί να σε βάλει στο αρχείο και να πει ότι αν βρεθούν στοιχεία στο μέλλον, θα ανασύρω. Το ανασύρω, ναι, σωστά. Δεν εμποδίζει κανένα το κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση Παπαγγελόπουλου, η οποία κάθε μέρα που περνάει κάτι καινούριο βγαίνει. Το Σαββατοκύριακο είχαμε νέες αποκαλύψεις για τον Παπαγγελόπουλο. Καταλαβαίνω ότι ως μέλος της κυβέρνησης δεν θέλετε να μπείτε στην ουσία της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Αλλά επειδή μίλησε ο κύριος Παπαγγελόπουλος σήμερα το πρωί σε μια εκπομπή, για ακούστε λίγο σήμερα τι είπε. Ακούστε. Τα λαϊκά δικαστήρια δεν τα φοβάμαι. Τα στημένα δικαστήρια φοβάμαι σαν και αυτό της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Μολονότι από την αρχή φαινόταν ότι δεν λειτουργεί ούτε καν σαν έκτακτο στρατοδικείο, αλλά λειτουργούσε σαν κατοχικό δικαστήριο, εγώ εμφανίστηκα. Οι συνθήκες ήταν απαράδεκτες. Απορώ πως διατηρήθηκα υγιής με τέτοιες απαράδεκτες συνθήκες. Ξύπναγα το πρωί στις 6 και γίναγα το βράδυ στις 8 στο σπίτι μου. Αυτό το οφείλω στο Θεό και στη γερή μου κράση και όχι σε συμπληρώματα διατροφής που συνταγογραφούν μερικοί
επί Υόρκη γιατροί. Ήταν πραγματικά ένα κατοχικό δικαστήριο. Εκθέτουν σε δίωξη εμένα, που είναι προφανής πλέον η αθότητά μου, παρόλες τις μεθοδεύσεις και τα μαφιόζικα συστήματα που εφαρμόζουν. Αυτό είπε, μεταξύ άλλων, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος διάβασα, είχε μια καλή κουβέντα για όλους. Διάβασα το Σάββατο στα παραπολιτικά ότι έλεγε ότι οι Σιριζέοι ξυπνούν αργά, ότι ο υπουργός άμυνας, ο οποίος τον πίεζε, έπινε λίγο παραπάνω, ότι τώρα για τη σύζυγο του υπουργού δεν θέλω καν να αναφερθώ με αυτούς τους χαρακτηρισμούς που αναφερόταν. Τι ήταν τελικά αυτός ο Παπαγγελόπουλος? Έχετε κατασταλάξει στην άποψη? Αν σας ζητούσε κάποιος να τον περιγράψετε με μια κουβέντα. Δεν μ' άκουσατε. Καταρχάς, ο κ. Παπαγγελόπουλος τώρα έχει και άλλα προβλήματα. Έχει τον κ. Καμένο που τον πρέπει να ασχοληθεί. Ναι, γιατί θα τον πάει στα δικαστήρια. Θα πάει στα δικαστήρια. Ναι. Και εδώ με τους Σιριζέους έχει και άλλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα με τους Σιριζέους τώρα? Είναι αξιόπιστος ο κ. Παπαγγελόπουλος και υπερασπίζονται οι Σιριζέοι? Mm-hmm. Εάν αξιόπιστος, σε την περίπτωση είναι Σούργιο, λέει ο σύζυγος του κυρίου Καμένου, και είναι τεμπέληδες ήδη οι Σιριζέοι που ξυπνάνε μετά τις 12, ή δεν είναι αξιόπιστος και ακριβώς να περασπίζονται και θα βρει το δίκαιο του στα δικαστήρια. Δεν μπορεί να έχουν και τα δύο μας ταυτόχρονα. Σωστό. Πάντως την υπερασπίζονται ακόμα. Δηλαδή είδα ότι με κάποια άνεση αποδοκίμασαν οι του ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Παπά την περασμένη εβδομάδα. Τον κύριο Παπαγγελόπουλο εξακολουθούν να του στηρίζουν. Εντάξει, δεν έχουν στηρίξει και με τα μεγάλα πάθη. Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν πάρει τις αποστάσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είμαι βέβαιος ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να αποσυνδεθεί από τον κ. Παγκελόπουλο. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πιστέψει κάποιος τα αλήθεια ότι ο κ. Παγκελόπουλος δρούσε χωρίς να ξέρει ο κ. Τσίπρας? Το πολύ πιστεύω. Είναι δύσκολο να το πιστέψεις, πράγματι. Και δέχομαι το άρθρο του Νότι, mm-hmm, που έγραψε στην Καθημερινή χθες. Mm-hmm. Όπου είπε ότι πρέπει να προσέξουμε και να μην υπάρχει πόλος και όλα αυτά. Και έτσι είναι. Και συμφωνώ εγώ γενικά. Αμέσως με κατά του διχασμού και τέτοια. Πλήση που συμφωνείτε, γιατί εγώ διαφώνησα δημοσίως μαζί. Όχι, εγώ συμφωνώ με τη, επί της αρχής. Α, επί της αρχής. Όμως φαντάζομαι ότι κανένας δεν θα εισηγεί το κουκούλωμα. Ναι. Γιατί από την άλλη, εδώ ο βασικός αντίλογος ποιος είναι? Ότι άμα κάποιοι κάνουν τέτοια και τη γλιτώνουν, άμα θα τα ξανακάνει κάποιος και χειρότερα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ να σου πω, την περασμένη εβδομάδα τι μου κάνει μεγάλη εντύπωση από όλα και έχει περάσει σχετικά στα ψηλά. Ναι. Πολύ περισσότερο και από τις καθένες Λιονί και από το άλλο με το Σούργιο κλπ. Η έκθεση αυτή της ΑΕΠ για τους διαλόγους τους με το κόμμα της νύχτας που βρήκανε, ναι, και τους επίορκους αξιωματικούς Ελλάς κτλ. Και τους δολοφονηθέντες και όλα αυτά. Mm-hmm. Όπου λέει ότι όταν ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό, τον τότε πρωθυπουργό, τον κ. Τσίβερλετ, και τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Βούτσι, υπήρξε διαρροή και ο βουλευτής των ΑΝΕΛ που μιλούσε με το κύκλωμα αυτό τους είπε: μας παρακολουθούν, γύρισα σε Viber. Mm-hmm. Και γύρισα σε Viber που δεν μπορούσαμε, λέει, να παρακολουθήσουμε. Ναι. Δηλαδή εδώ λέει η ΑΕΠ τη ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm, ότι υπήρξε διαρροή προς το βουλευτή των ΑΝΕΛ και από το βουλευτή των ΑΝΕΛ προς το κύκλωμα της μαστροπίας των ναρκωτικών, ναι, μέσα στο γραφείο του πρωθυπουργού. Ναι, είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να πρωτοπάρω. Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Ωραία. Πείτε μου και κάτι άλλο. Με αυτούς τους μάρτυρες, τους προστατευόμενους, οι οποίοι από ό,τι μαθαίνω τώρα διεκδικούν και αποζημίωση, ένα μερίδιο του ποσού που επιδικάστηκε σε βάρος της Νοβάρτης στην Αμερική. Δηλαδή... Μα έτσι πάει. Έτσι είναι. Σήμερα έχει συμβεί το εξής. Έχει βγει σε κοινή γραμμή Δημοκρατία, Εστία και TVX Κούλογλου. Mm-hmm. Και νομίζω εφημερίδα στη Συνταγόνα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος αυτό. Και λένε ότι ξεφτύλα η Αμερική θα δώσει πολιτικό άσυλο στους προστατευόμενους μάρτυρες και ότι τους κινδυνεύει ζωή του Σαμαράκη του Γεωργιάδη. Ναι. Λοιπόν. Μα το θέμα είναι ότι αυτοί θα πάρουν και καμιά δεκαετία από την Αμερική. Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ναι. Αυτοί τώρα οι μάρτυρες, οι προστατευόμενοι στις ΗΠΑ, βάσει τη Αμερικανική νομοθεσία, θα πάνε τώρα να πάρουν το βραβείο του, έτσι λέγεται. Ναι. Το βραβείο το αποφάσισε ένα δικαστήριο στο οποίο προσφεύγουν αυτοί για να οριστεί το ποσό. Ναι. Που μπορεί να είναι από $1 μέχρι $100,000. Δηλαδή μπορεί να πάρουν την ιδέα για 15-25 δολάρια. Αυτή είναι η ιστορία. Στον Αμερικάνικο νόμο περί προστατευμένων μαρτύρων, όταν κρίνεται ότι συνεισέφερες και σου δίνουμε λεφτά, από τον νόμο εξορισμού μπορεί να ζητήσεις και να λάβεις νέα ταυτότητα. Ναι. Αυτό υπάρχει στην Αμερική για να προστατεύσεις τη ζωή σου, επειδή πας να εξαρθρώσεις εγκληματικές οργανώσεις, μαφία κλπ.
Άρα, έχοντας με εδώ τώρα η Εθνική Δημοκρατία, η Εστία, ΤΕΔΕΚ κλπ. Και παρουσιάζουν κάτι που είναι στον Αμερικάνικο νόμο γραμμένο ως δίθεν κόλαφο για την Ελλάδα. Γιατί είναι δηλαδή, άρες, μάρες, γουνάρες. Εγώ... Τώρα, σημειώστε δε ότι αν πράγματι αυτοί είναι οι ίδιοι. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Αν είναι οι ίδιοι, είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν πρέπει να είναι προστατευόμενοι στην Ελλάδα. Γιατί ο ελληνικός νόμος είναι διαφορετικός του αμερικάνικου. Στον ελληνικό νόμο απαγορεύεται να προσδοκάσει οικονομικό όφελος. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Αυτοί κατονόμασαν κάποια πολιτικά πρόσωπα. Τα οποία στην Ελλάδα, όχι στην Αμερική. Στην Ελλάδα. Το χειρότερο για αυτούς. Και μετά αγόρασαν και μια ασυλία ταυτόχρονα από την Αμερική. Άρα μπορεί και να μην τους μάθουμε ποτέ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι οι καταθέσεις τους στην Αμερική και στην Ελλάδα δεν είναι ίδιες. Αν είναι τα ίδια προφανάλαμα. Δηλαδή ο Μάξιμος Αράφης, τον οποίο λέει και του λοιπά και ότι είναι ο ίδιος, γιατί έχει κάνει το χατήρι στον Πρακουμάτσο που λέει ότι πιστεύω ότι είναι ένας μάρτυρας στην Αμερική, ο οποίος σε Αμερικάνικο φάκελο περιγράφεται ως υπεύθυνος για την εθνική καμπάνια της Νοβάρτης 8-14, δηλαδή είναι ο Δεσταμπασίδης, δεν υπάρχει εμβολία. Και αυτό σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, αν είναι ο ίδιος, προσέξτε τι συμβεί. Στην Αμερική είπε για γιατρούς, στην Ελλάδα είπε για υπουργούς. Ναι, αυτό που καταλαβαίνω όμως και αυτό με ενδιαφέρει εμένα που ζω στην Ελλάδα είναι ότι δεν μπορεί να αποκαλυφθεί πια η ταυτότητά του διότι θα τον προστατεύσει η Αμερικανική δικαιοσύνη. Ως προς την ελληνική νομοθεσία μπορεί μια χαρά να αποκαλυφθεί μπορεί. Και να μάθουν ποιος ήταν, βεβαίως. Αν τώρα εξαφανιστεί και πάει να ζήσει στον Delaware με άλλο όνομα μπορούμε να τον βρούμε. Ναι, αλλά αυτό. Το όνομά του θα αποκαλυφθεί. Να αλλάζει αυτό. Ένα κουβάρι είναι αυτό που ελπίζω κάποια στιγμή να ξεμπερδέψει. Εδώ η ουσία που ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη είναι πολύ απλή. Τι μας λένε τώρα, μας λένε λοιπόν ότι πανηγυρίζει επειδή το σκάνδαλο να βάζει στην Αμερική. Μα με συγχωρείτε. Εμείς περιμέναμε το FBI να μας πει τη γνώση να υπερσυντογραφήσει στην Ελλάδα. Το νόμο για το Clawback, ποιος το ψήφισε, εμείς το ψηφίσαμε. Ναι. Γιατί το ψηφίσαμε το νόμο του Clawback, ξέρετε. Γιατί. Για να κόψουμε τις υπερσυντογραφήσεις. Εγώ δεν είχα ψηφίσει υπουργός Υγείας νόμο που έβαζα πλαφόν στις συνταγογραφήσεις, το θυμάστε, που έπεσε στο ΣΤΕ μετά, μετά από σφίγγει των εθνικών συλλόγων. Ναι. Γιατί είχα βάλει νόμο για πλαφόν, επειδή πίστευα ότι δεν γίνονται υπερσυντογραφήσεις ή επειδή πίστευα ότι γίνονται. Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως. Με σειρά. Ναι. Όχι μόνο ξέραμε αυτά που λέει η έκθεση του FBI, αλλά νομοθετικά σας λέω. Προσπαθήσαμε να τα θεραπεύσουμε. Και σε έναν βαθμό το πετύχαμε γιατί η μείωση τη φαρμακευτική δαπάνηση που έγινε λόγω των νόμων μας, κατά βάση αυτή την περιστογράψη χτύπησε. Πάντως, τους γιατρούς αυτούς, έστω και τώρα πιστεύετε ότι θα το τους μάθουμε. Μα εδώ δεν το λέω... πρόβλημα το μεγάλο είναι. Ναι. Και εδώ είναι η πραγματική ευθύνη σχέση του Λουπέκη. Όταν ήταν εισαγγελέα διαφθορά, η κυρία Ράικου, είπαμε την επιστολή που είχε κάνει, αν θυμάστε, παρέτησή είχε μια ολόκληρη διαδικασία με των γιατρών και μάλιστα γιατρών και δημοσίων νοσοκομείων, τα οποία τα χρήματα να ψάξουν στην Ελβετία, πώ στάνε σε αυτού του γιατρού τα λεφτά. Αυτή όλη τη διαδικασία των γιατρών, από την ώρα που ανέλαβε η κυρία Τουλουπάκη, την σταμάτησε. Γιατί η κυρία Τουλουπάκη επικεντρώθηκε στου 10 πολιτικού. Άρα η ελληνική δικαιοσύνη έχασε 3 χρόνια προσπαθώντας να βρει υπουργούς διεφθαρμένους και έχασε την ευκαιρία να απολαύσει και ο ελληνικός λαός την αποζημίωση θα δικαιούτο από τους γιατρούς. Μάλιστα. Τώρα είμαστε στο όριο του νόμου. Το πιθανότερο είναι ότι αυτά μπορεί να παραγραφούν στους επόμενους μήνες. Και άρα μετά δεν μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση στην Ελλάδα για παραγεγραφέντα αδικήματα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο χρόνος ποτέ δεν επαρκεί όταν μιλάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσαμε λίγο να δούμε πώς ακριβώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Και εγώ, κύριε Χιώτη, να είστε καλά.